Κοιτάξτε, το τελευταίο διάστημα έχουν συμβεί πάρα πολλά στον χώρο της υγείας. Το πρώτο και σημαντικότερο θέμα ήταν αυτό που πέρασε, το νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση αυτή, που ήταν ο ενταφιασμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με τον τρόπο που νομοθέτησε, δίνοντας το δικαίωμα σε κάποιους γιατρούς, μεγαλογιατρούς να τους πω εγώ, είτε καθηγητάδες, να έχουν ταυτόχρονα να δουλεύουν στο δημόσιο σύστημα και να είναι και στο ιδιωτικό, αυτό είναι ο ενταφιασμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Την πληρώνει την υγεία, την πληρώνει ο πολίτης. Θα αυξηθεί η προσέλευση στα ιδιωτικά. Δηλαδή, όταν ο άλλος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, σίγουρα θα κάνει τα δύνατα δυνατά, μπορεί να πουλήσει μέχρι και το σπίτι του για να γίνει καλά. Και εκεί θα απευθυνθεί και στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση, θα ευνοηθούν σίγουρα οι μεγάλες κλινικές που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα. Από την άλλη μεριά, βλέπετε τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τις τεράστιες ελλείψεις φαρμάκων. Είναι ένα θέμα το οποίο καίει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, δηλαδή, ένας που έχει το παιδί του με ένα κοινό κρυολόγημα, με ένα βήχα, να ψάχνει στα εφημερεύοντα φαρμακεία να βρει το αντίστοιχο αντιβιωτικό ή ένα αντιβυχικό ή ένα εισπνεώμενο και να μην βρίσκει. Αυτό είναι τεράστιο το θέμα, το οποίο έπρεπε η κυβέρνηση να το έχει δει. Μάλιστα, για να σας πω και την καθαρή αλήθεια, από το 2020, από το Γενάρη μήνα, που τους είχα καταθέσει τότε την ερώτηση για το πρόβλημα αυτό. Κακώς λένε ότι είναι πρόβλημα των τελευταίων 10 μηνών. Δεν είναι πρόβλημα των τελευταίων 10 μηνών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται από το 2019, από το 2018, γιατί από τότε είχαν ξεκινήσει οι παράλληλες εξαγωγές. Τι γινόταν λοιπόν, επειδή τα προϊόντα τα φαρμακευτικά εδώ στην αγορά τη δικιά μας ήταν φθηνά, προτιμούσαν να τα εξάγουν στο εξωτερικό, στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, με ακριβότερες τιμές. Δηλαδή, ένα φάρμακο που στοιχίζει εδώ πέρα 2 και 3 και 5 ευρώ στη Βόρεια Ευρώπη στοιχίζει 15 ευρώ. Άρα κέρδιζαν πάρα πολλά χρήματα. Γινόταν λοιπόν αυτές οι παράλληλες εξαγωγές με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση στην χώρα μας. Από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα το οποίο ούτε και αυτό αναδεικνύεται όσο θα έπρεπε. Είναι το θέμα των γενώσιμων. Τα γενώσιμα είναι καλά φάρμακα. Και οι γιατροί θα πρέπει να προτιμούν να τα συνταγογραφούν. Γιατί είναι φθηνά φάρμακα τα οποία παράγονται από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και μάλιστα συνταγογραφώντας γενώσιμα, δίνει τη δύναμη και στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία να αναπτυχθεί, να κάνει και περισσότερες θέσεις εργασίας, να απασχολήσει περισσότερο κόσμο και να έχει και αυτή τα ανάλογα κέρδη. Εδώ έχουμε τη λάθος νοοτροπία. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή λένε ότι όταν πας στο νοσοκομείο δεν υπάρχει έλλειψη φαρμάκων. Γιατί δεν υπάρχει έλλειψη φαρμάκων? Γιατί όλα τα περισσότερα είναι γενώσιμα. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει έξω στην αγορά και να ψάχνει νυφεδιπίνη, σας λέω ένα απλό φάρμακο αντιπερτασικό, το οποίο την νυφεδιπίνη, να το πω, το σκεύασμα, το πρωτότυπο είναι το ανταλάτ. Ανταλάτ των 20, των 30, των 60. Λοιπόν, αυτό αν πας σε ένα φαρμακείο να το ζητήσεις, αυτή τη στιγμή δεν το βρίσκεις. Ενώ αν πάρεις, ζητήσεις ένα γενώσιμο, θα το βρεις. Αλλά είναι η νοοτροπία, θεωρώντας ο κόσμος, έχει μία λάθος νοοτροπία, θεωρώντας ότι, ξέρετε τι, όταν δεν παίρνω το γενώσιμο και παίρνω το πρωτότυπο, σημαίνει ότι παίρνω καλύτερο φάρμακο. Δεν είναι έτσι. Τα φάρμακα ελέγχονται και είναι επιστοποιημένα. Δηλαδή, άκουγα τώρα το πρωί τον Τεπών με το Αποτέλ. Στα νοσοκομεία μέσα κυκλοφορεί μόνο Αποτέλ. Γενώσιμο. Γενώσιμο. Το βγάζει συγκεκριμένη εταιρεία. Ελληνική. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται. Πρέπει λοιπόν να περάσει και στον κόσμο ότι, ξέρετε, παίρνοντας και το γενώσιμο δεν κάνεις κακό. Και πάμε στο τρίτο και μεγαλύτερο θέμα που έχει προκύψει και το οποίο θα προκύπτει, γιατί εγώ πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές δεν θα αλλάξει κάτι, είναι αυτός ο περίφημος υγειονομικός χάρτης. Αυτός ο υγειονομικός χάρτης είναι αυτό που το λέμε και το ξαναλέμε και όλες οι κυβερνήσεις το λέγανε, ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Εμείς έχουμε την ιδιομορφία να έχουμε μέσα σε 10 χιλιόμετρα δύο νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία μας
υπάρχει ένα πρόβλημα δυσλειτουργίας. Δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργούσε. Το θέμα όμως είναι το εξής τώρα, είναι αν θα κλείσεις τη μία μονάδα και αφήσεις την άλλη, θα σταματήσει να υπάρχει το πρόβλημα. Ή θα πρέπει να το δούμε συνολικότερα. Πώς όμως θα γίνει, δηλαδή μετατρέποντας τη μία δομή σε ένα κέντρο αποκατάστασης ή σε κάτι ή σε ΤΕΠ που θα δέχεται όλα τα περιστατικά και μετά θα έχεις ένα στενοφόρο απ' έξω να παίρνεις τα περιστατικά από εκεί, εφόσον τα περιστατικά θα γίνονται, θα είναι σε μια κατάσταση καλή για να μπορούν να μεταφερθούν στο άλλο νοσοκομείο. Είναι πράγματα τα οποία τα λέγαμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά αποτέλεσμα δεν έχει έρθει. Και είμαι σίγουρος ότι όταν θα ανοίξει το θέμα και ειδικά μετά τις εκλογές, γιατί τώρα καταλαβαίνετε είναι εκλογές, το πολιτικό κόστος δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να το σηκώσει, αλλά πιστεύω ότι αν μετά, αμέσως μετά τις εκλογές, θα ανοίξει το θέμα, η λύση τώρα για μας εδώ έχει δύο αναγνώσεις. Για μένα ναι, το καλύτερο, το βέλτιστο θα ήταν να φτιαχτεί μια καινούργια μονάδα σύγχρονη με όλες τις ανέσεις, με όλο τον εξοπλισμό, με όλα τα μηχανήματα, με γιατρούς στελεχωμένοι, γιατί υπάρχουν γιατροί και στο ένα νοσοκομείο και στο άλλο νοσοκομείο, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνυπάρξουν και το ιατρικό και το ιατρικό προσωπικό να συνυπάρξει, αλλά να είναι σε ένα χώρο που να είναι ο καλύτερος. Τώρα, αν θα πάμε σε λύσεις, να μπούμε στο να κλείσουμε το ένα, να ανοίξουμε το άλλο, ή να, θα πρέπει εκεί να έχουν και το θάρρος να πάρουν και το κόστος. Γιατί σίγουρα το κόστος θα είναι μεγάλο. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή τα πράγματα τρέχουν και βλέπετε τι γίνεται και όσον αφορά την αντιμετώπιση των πανδημιών και όσον αφορά την αντιμετώπιση των ιώσεων και οτιδήποτε άλλο προκύπτει, εμείς αυτό που ζητάμε σαν Αργολίδα θα πρέπει να υπάρχει ένα νοσοκομείο το οποίο να μπορεί να εξυπηρετεί τους κατοίκους αυτής της περιοχής. Και ειδικά και τα καλοκαίρια που αυξάνεται ο πληθυσμός, πρέπει να εξυπηρετούνται από μία δομή σύγχρονη, με όλα τα μέσα και να μην διώχνουμε τα περιστατικά από το νομό μας, να μεταφέρονται είτε προς την Αθήνα, είτε προς την Τρίπολη, είτε προς την Πάτρα, είτε οπουδήποτε αλλού. Αλλά αυτό όμως θέλει σύνεση, σκέψη, συμμετοχή όλων των φορέων για να αποφασίσουμε το βέλτιστο. Για μένα να σας είπα από την αρχή ότι το βέλτιστο είναι μία νέα νοσοκομειακή μονάδα. Αυτό είναι το πρωτεύον. Τώρα από εκεί και πέρα εδώ θα είμαστε και θα τα ξανακουβεντιάσουμε.